Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από μια δίκαιη δίκη, το αποτέλεσμα μιας δίκαιης δίκης, όπου το δικαστήριο εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά και αθώς επαυσιθεί τους κατηγορούμενους, ιδίως τον Μεχμέτ Τσελίκ, με τον οποίο είχαμε ασχοληθεί, τον είχαμε σκεφτεί χθες στις φυλακές. Είναι ένας πολιτικός πρόσφυγας, διωγμένος από το καθεστώς Ερντογάν. Δεν έχει καμία σχέση με τη διακίνηση για την οποία είχε κατηγορηθεί και είχε καταδικαστεί πρωτόδικα σε 155 χρόνια φυλακή. Το δικαστήριο επίσης δέχτηκε ότι 90 μίλια μακριά από την Κρήτη δεν είναι ελληνική δικαιοδοσία και επομένως κατέβεσε, και είναι σημαντικό αυτό, αυτομάτως οι κατηγορίες του διακινητή. Είχαμε μόνο την κατηγορία της παράνομης εισόδου στη χώρα, αλλά αυτό δεν υπήρξε κάτι τέτοιο, δεδομένου ότι αυτοί τους έφεραν στην Ελλάδα και επίσης ο στόχος τους, όπως και των περισσότερων προσφύγων και μεταναστών, δεν είναι η Ελλάδα. Περνούν από εδώ για να πάνε κάπου αλλού. Αυτό δημιουργεί κάποιο δεδικασμένο και για άλλες ανάλογες υποθέσεις, όπου βλέπουμε άνθρωποι οι οποίοι, επειδή απλά έπιασαν το τιμόνι ενός δουλεμπορικού σκάφους για να μην βυθιστεί, να καταδικάζονται ως διακινητές. Δημιουργεί ορισμένα δεδομένα, αλλά το βασικό δεδομένο που δημιουργεί είναι ότι σε ένα περιστατικό τόσο μακριά από τα ελληνικά χωρικά ύδατα δεν έχουν δικαιοδοσία τα ελληνικά δικαστήρια να δικάσουν. Αυτό ήταν μια ομόφωνη απόφαση, μπορεί να επηρεάσει και άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν δικάστηκαν καθόλου για το αδίκημα της διακίνησης, γιατί είχε καταπέσει αυτό, επειδή δεν είχαν δικαιοδοσία να το δικάσουν. Για τους δύο. Επομένως, για το αδίκημα της διακίνησης, για το οποίο βρίσκονται 2.000 άτομα πρόσφυγες στη φυλακή, η μεγάλη πλειοψηφία, το 95% ίσως και παραπάνω, είναι αθώοι, παραμένει. Πρέπει να αλλάξει η σχετική νομοθεσία που λέει ότι όποιος αγγίξει ένα πιδάλιο θεωρείται αυτομάτως διακινητής, ανεξάρτητα αν κέρδισε χρήματα ή όχι από αυτή την ιστορία, και έτσι έχουν βρεθεί τόσο πολλά άτομα στη φυλακή αδίκως, διότι οι πραγματικοί διακινητές εγκαταλείπουν τις βάρκες γιατί γνωρίζουν ότι αν έρθουν στην Ελλάδα θα τιμωρηθούν. Αντίθετα, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες δεν το γνωρίζουν. Είχαμε έναν πρόσφυγα Σομαλέο, ο οποίος έσωσε 31 άτομα παίρνοντας το πηδάλιο, γιατί τους εγκατέλειψε ο διακινητής. Όταν φτάσανε στη Λέσβο και ρωτήσανε ποιος το οδήγησε, με περηφάνεια είπε ότι εγώ το οδήγησε, γιατί θεωρούσε ότι θα τον ανταμείψουν κιόλας. Και όταν τον ανταμείψουν, έφαγε 142 χρόνια ως διακινητής. Αυτός ο νόμος που πρέπει να αλλάξει. Και εκεί θα μπορέσουμε να δούμε μια ουσιαστική αλλαγή και για την ανθρώπινη μεταχείριση των προσφύγων, που επαναλαμβάνω δεν θέλουν να μείνουν στην Ελλάδα, αλλά και για την έλλειψη των απόσυν. Το γεγονός ότι οι ελληνικές φυλακές είναι υπερπλήρες από αθώους ανθρώπους.